Έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Ήταν αρκετά δύσκολη η διαδικασία και η επιλογή, διότι αρκετές κοπέλες ήταν μαζί στο ίδιο επίπεδο, οπότε επιλέξαμε καθαρά σε λεπτομέρειες. Μέχρι στιγμής πάμε αρκετά καλά, το κλίμα είναι φανταστικό. Παλεύουν, είναι σοβαρές όλες οι κοπέλες, θα δίνουν όλα στην προπόνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε μικρό χρονικό διάστημα να δουλέψουμε, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό. Υπάρχει αρκετό υλικό και στις U16 αλλά και στις U14 που παρακολουθώ εδώ και ένα χρόνο τα πρωταθλήματα. Αρχίζουν οι σωματότυποι και φτιάχνουν. Θέλουμε δουλειά όμως στο αθλητικό κομμάτι. Αρχίζουμε και ψηλώνουμε. Πρέπει να δουλέψουμε όμως αρκετά τις ταχύτητες μας, άλματα μας και να βρούμε να γίνουν πιο αθλητικά τα σώματα. Νομίζω είναι και αυτή η διαφορά όσον αφορά και τις άλλες χώρες και στους ΣΑΜΚΕ που είδα, ήταν η πιο βασική μας διαφορά, ότι οι άλλες χώρες ήταν πιο αθλητικές από εμάς. Όπως είπα και πριν, υπάρχει αρκετό υλικό. Το πιο βασικό είναι να γίνει μια συλλογική προσπάθεια από όλους μας και από όλες τις ομάδες. Υπάρχει υλικό και είμαι της άποψης ότι όποιος δουλεύει ανταμείβεται. Θεωρώ όλα ξεκινούν από την νοοτροπία του αθλητή. Εκεί θέλουμε αρκετή δουλειά. Και μαζί με τη σωστή καθοδήγηση πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε μελλοντικά στους στόχους που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αλλά σίγουρα θέλει ένα πλάνο πιο μακροπρόθεσμο. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάμε λίγο τυφλά, διότι έχουμε μόνο εικόνα για τη Σκωτία συγκεκριμένα, η οποία είναι μια αρκετά πιο ψηλή ομάδα από εμάς και λίγο πιο αθλητική. Την παρακολουθούμε, θα προσπαθήσουμε, είναι και δύσκολος ο πρώτος ο αγώνας, είναι και τα κορίτσια πρώτη φορά σε αυτή τη διαδικασία, τον K16, πέρα από 2-3 που είχαν και την εμπειρία παλιότερα. Προσπαθούμε να τις προετοιμάσουμε τόσο σωματικά όσο και τακτικά, όσο και ψυχολογικά, που και για μένα σε αυτές τις ηλικίες είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι. Θα παλέψουμε να δούμε αγώνα με αγώνα. Δεν θα βάλω στόχο ακόμα. Θέλω να δω πώς θα πάει το πρώτο παιχνίδι και από εκεί και πέρα εννοείται είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την Κύπρο.